Φίλες και φίλοι χαίρετε. Έχουμε σήμερα μία περίπτωση, μία περίπτωσάρα, η οποία όπως έχω γράψει και στον τίτλο του βίντεο είναι textbook case κρυφονάρκη σου. Η ευαλωτου του ναρκισιστή. Η έκφραση στα αγγλικά textbook case σημαίνει υπόθεση η οποία ταιριάζει να μπει σε ένα εγχειρίδιο για να διδάσκεται τι ακριβώς είναι το να έχει κάποιο το στυλ προσωπικότητα που να παραπέμπει στον ευάλωτο ναρκισμό. Δηλαδή, είναι μια περίπτωση πάρα πολύ χαρακτηριστική. Θα σα διαβάσω ακριβώ όπω μου τα έχει γράψει η φίλη. Και όπως γράφω και στον τίτλο, άμα βλέπετε αυτά τα σημάδια, αποφύγει φύγει. Πρόκειται για πολύ προβληματικό στυλ προσωπικότητας, κρυφό ο ευάλωτο και πάρα πολύ επικίνδυνο το οποίο μπορεί να μας διαλύσει ψυχικά και συναισθηματικά χωρίς να το πάρουμε είδηση. Για ποιο λόγο. Για το λόγο ότι δεν έχει τα πολύ φανταχτερά κλασικά στοιχεία ενός μεγαλομανούς ναρκισιστή, ενός ξεκάθαρα ναρκισιστή έχει ένα στυλάκι πολύ πιο ήπιο υπό την έννοια του ότι δεν λέει εγώ είμαι και κανείς άλλος και εγώ είμαι πολύ σπουδαίος, δεν βγάζει τη μεγαλομανία του με ένα φαντεζή τρόπο, αλλά τη βγάζει με εξαιρετική ελεγκτικότητα. Bread έχουμε κάνει το επεισόδιο στο podcast που μιλάμε για τα ψυχουλά αγάπης, και γενικά ένα τέτοιο τύπο μπορεί να σε φάει σιγά σιγά εντό αγωγικών όπω τρώει το ξύλο, το σαράκι. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε τι ακριβώ γράφει η φίλη. Άνδρας ελεγκτικός, με ξεσπάσματα οργής, τσιγκούνης, ο οποίος μου αποστερεί το σεξ και λοιπά. Κυρία Θέκλα, αισθάνομαι ότι είμαι σε σχέση με ένα αρκισό ούσα συνεξαρτόμενη. Σύμφωνα με αυτά που έχω παρακολουθήσει και διαβάσει. Έχω χάσει τον εαυτό μου. Δεν με αναγνωρίζω πλέον. Εδώ είναι η αλωτρίωση που επέρχεται από αυτό το σαράκι του κρυφοναρκισισμού που σε τρώει σιγά σιγά. Νιώθω ότι οι ανάγκες μου έχουν καταπατηθεί βασικά ο σύντροφό μου με κάνει άσχημα που έχω τις ανάγκες που έχω. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε ανάγκες. Ανάγκες για αγάπη, ανάγκες για επικοινωνία, ανάγκες για αποδοχή, ανάγκες για υγιή συνδεσιμότητα, ανάγκες για στοργή. Νιώθω ότι οι ανάγκες μου έχουν καταπατηθεί. Βασικά ο σύντροφό μου με κάνει να νιώσω άσχημα που τις έχω να νιώθω άσχημα που τις έχω. Όχι να νιώσω μια φορά, να νιώθω συνέχεια δηλαδή άσχημα που τις έχω. Ο συγκεκριμένο με αποκάλεσε πτάνα, μπιπ, στις αρχές της σχέσης. Συγγνώμη για την αγοραία γλώσσα μου, αλλά είναι η λέξη που χρησιμοποίησε. Με αποκάλεσε μπιπ. Λόγω της πλειοψηφίας των εσωρούχων μου που είναι σε ένα συγκεκριμένο στυλ. Εδώ θέλω να πω κάτι για τα εσωρούχα. Εντάξει. Το τι στυλ εσώρουχα φοράει μία γυναίκα, δηλαδή αν φοράει τα βρακιά της γιαγιάς της, τα, τα φανελένια, τα μεγάλα, τα πολύ άνετα ή αν φοράει πιο α, μικροκαμωμένα εσώρουχα φτιαγμένα ίσως από υλικά που έχουν μέσα και δαντέλα και οτιδήποτε άλλο, δεν είναι σε καμία περίπτωση αποδεικτικό ή ενδεικτικό τη ηθικής της υπόστασης. Δηλαδή, μία γυναίκα μπορεί να φοράει εντελώς, ε, πώς να το πω... ...κλασικά εσώρουχα τα οποία να τα πει και κάποιος ότι είναι, ξέρω εγώ, πολύ... Ε, ...δεν έχουν καθόλου ερωτισμό τα εσώρουχά της, ...και η συμπεριφορά της όσον αφορά στις σχέσεις της με τους άλλους ανθρώπους να είναι ανήθικη... Δηλαδή να λέει ψέματα, να πατάει το σύντροφό τη, να, 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 να και μια άλλη γυναίκα μπορεί να φοράει string, μπορεί να φοράει δεν ξέρω εγώ τι άλλα φοράνε, κορδονάκια ξέρω εγώ, μπορεί να φοράει πολύ μικροσκοπικά ισόρουγα και φυσικά α, έχοντας και το σώμα να τα υποστηρίξει, γιατί ανάλογα με το σώμα που έχει κάθε γυναίκα μπορεί να υποστηρίξει και ανάλογο ισόρουχο, να τα φοράει αυτά τα ωραία ισόρουχα, τα οποία μερικά είναι και έργα Είναι τόσο ωραία καλοφτιαγμένα, να τα φοράει και να είναι μια γυναίκα η οποία να είναι καλοήθη, να μην έχει την κακοήθεια του να πατάει τον τη σύντροφό τη, του να ξενοκοιτάει κλπ. κλπ. Απλώ να τη αρέσει να φοράει αυτά τα ισόρουχα. Σε καμία περίπτωση το βρακί σου ή το σουτιέν σου δεν δείχνει αν είσαι Μπιπ ή μη μπιπ. Εννοείται όταν σε αποκάλεσε μπιπ για τα εσώρουχα που έχεις, έπρεπε να τον στείλει να πάει από εκεί που ήρθε. Και παραπέρα. Είναι τεράστια κόκκινη σημαία. Είναι καμπανάρα να σου πει σε πουτάνα που έχεις αυτά τα εσώρουχα. Απαράδεκτο. Απαράδεκτο. Όπω επίση απαράδεκτο είναι να σε κατηγορήσει αν φορά άνετα εσώρουχα. Τα εσώρουχα μα τα φοράμε για εμά, δεν τα φοράμε για του άλλου. Φοράμε εκείνα τα εσώρουχα τα οποία μα κάνουν εμά να νιώθουμε όμορφα. Ξαναλέω, αν κάποια ή κάποιο νιώθει όμορφα να φοράει άνετα βαμβακερά εσώρουχα, με γιά του, με χαρά του. Με γιά της, με χαρά τη και αυτό είναι δικαίωμά τη. Αν κάποιο νιώθει άνετα να φοράει πιο. Ε, ε, Πώ να το πω, πιο καλλιτεχνικά εσώρουχα, ας μου επιτραπεί ο όρο, γιατί όντω πραγματικά κάποια από αυτά τα εσώρουχα τα οποία ξαναλέω, είναι πιο εύκολο να τα φορέσει μια κοπέλα που είναι αδύνατη, που έχει ξέρω εγώ ένα size τα ρούχα πιο μικρό Είναι κομψοτεχνήματα Τα βλέπεις ρε παιδί μου στις ιστοσελίδε που, που πουλάνε που Και λες πω πω ότι ωραίο σόρουχο Δεν σημαίνει ότι αν το φορέσεις εκείνο το Θέλει αυτό να πει κάτι για την προσωπικότητα της Ή για τον τρόπο με τον οποίο ζει τη ζωή τη. Είναι ένα εξαιρετικά στερεοτυπικό σχήμα σκέψης αυτό να θεωρούμε ότι το στυλ των εσωρούχων δείχνουν τον άνθρωπο. Εγώ θα σας πω, ούτε και το στυλ των εξωρούχων δεν δείχνει τον άνθρωπο. Μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση όταν ήμουν μικρή, νεαρή και ανόητη. Ε, πόσο ήμουνα ρε παιδιά, ήμουνα 30. Είχα γνωρίσει μία γυναίκα, όχι στο γραφείο, εκτός γραφείου, η οποία είχε μία συμπεριφορά... Η οποία. Ε, μία συμπεριφορά, λέω ότι συμπεριφορά δεν την είχα δει πρώτα, δεν εμφάνισε. Είχε μία εμφάνιση που θα έλεγε αυτή πάει για μοναχή. Αυτή ξέρω εγώ ρε παιδί μου είναι παπαδιά. Κάτι ρούχα έτσι πολύ φαρδιά, πολύ μακριά, πολύ έτσι. Καθόλου θηλυκά τα ρούχα που φορούσε, καθόλου σεξι, καθόλου προκλητικά, γιατί κα κατά ψέματα βάλεις ένα στενό φουστάνι το οποίο ξέρω εγώ τονίζει τις καμπύλε σου στη μέση, στο στήθος, στους γοφούς κτλ. Είναι πιο σεξι από το να βάλεις ένα φόρεμα το οποίο είναι με μακριά μανίκια, κλειστό μέχρι το λαιμό και μακρύ μέχρι τα πόδια. Και γι' αυτό άλλωστε και στα κατηχητικά σχολεία και στι θρησκευτικέ οργανώσει που είμαστε τα εντυνόμασταν έτσι, σαν θεούσε. Δημένη σαν θεούσα δηλαδή η κοπέλα αυτή, η οποία όταν τη γνώρισα καλύτερα, μου είπε τη βιωτή τη. Και σοκαρίστηκα. Σοκαρίστηκα γιατί. Γιατί ήταν μια γυναίκα η οποία πατούσε τον άντρα της με διάφορους άλλους άντρες. Ενώ ήταν παντρεμένη. Παρόλο που είχε αυτή την εμφάνιση. Οπότε εκεί κατάλαβα και είπα παλαβή, στον εαυτό μου είπα παλαβή. Σταμάτα να σκέφτεσαι στερεοτυπικά. Σταμάτα να σκέφτεσαι ότι η εξωτερική εμφάνιση, δεν είχατε τα ισόρρα τη γυναίκα αυτή, είχατε τα εξώρουχα τη, ότι η εσωτερική εμφάνιση συμβαδίζει με έναν τρόπο ζωή. Εδώ το να είσαι ρε παιδί μου, super duper θρήσκος. δεν είναι απαραίτητα εγγύηση ότι δεν θα πατά και δεν θα ξεγελάστους τους ανθρώπους. Θεωρώ ότι το σεξ από μόνο του ως μια φυσική, φυσιολογική ανθρώπινη λειτουργία δεν είναι κάτι βρώμικο. Δεν είναι κάτι κακό. Αυτό το οποίο κρίνω αυτή τη στιγμή ω μια συμπεριφορά που κατά τη γνώμη μου δεν είναι καλή ιδέα να γίνεται, είναι το να πατά του σύντροφό σου, το να λε ψέματα, το να κοροϊδεύει ανθρώπου. Λοιπόν, πάμε παρακάτω σε με αυτόν τον τύπο, ο οποίο σου είχε πει από την αρχή μπίπ για τα σουρουχά σου και δεν τον έστειλε να πάει στο. Όσο πιο εξώτερον πυρ γίνεται. Ένιωθα από την αρχή της σχέσης ότι περπατάω σε γυαλί και πρέπει να είμαι προσεκτική σε ό,τι κάνω. Αυτό. Walking on eggshells το λένε οι Εγγλέζοι, ότι περπατάς πάνω σε γυαλί. Περπατάς τις μύτες των ποδιών σου, και προσέχεις πάρα πολύ τι κάνεις και τι λες γιατί μπορεί να θυμώσει ο πρίγκιπας και αυτό είναι τεράστια κόκκινη σημαία τεράστια βρίσκεις τον εαυτό σου να σκέφτεται τι θα πει και τι θα κάνει και να λογοκρίνεις τον εαυτό σου που μπορεί πρωτού εκφραστεί μέσα σε μια ερωτική σχέση φύγε Κάνει συνέχεια παρατηρήσεις εφόλης της ύλη, για τα ρούχα μου, για το ότι πηγαίνω γυμναστήριο. Από πότε το να πηγαίνει μια γυναίκα γυμναστήριο, το να πηγαίνει ένας άνδρας γυμναστήριο είναι ένδειξη οτιδήποτε αρνητικού. Για το ότι μαδάω στο σπίτι του, ακαλά, ούτε και να, να απαγορεύσεις τις τρίχες στο μαλλιό σου να πέφτουν. Μεταξύ υπόψη σας ότι ε, όλοι και οι άνδρες και οι γυναίκες έχουμε τριχόπτωση συνήθως τη, καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου γιατί το τριχοτό της κεφαλής μας ανανεώνεται. Οπότε χάνουμε κάποια μαλλιά τα οποία ξαναβλαστούν και έχουμε φύτρες οι περισσότεροι. Εκτό από του άνθρωπους εκείνου οι οποίοι έχουν αλοπαικία. Αλλά ένα άνθρωπο χωρί αλοπαικία, ε, δε, τώρα δεν το ξέρω ακριβώ. Ψάξτε το και γράψτε στο στα σχόλια μέσα σε πόσο χρόνο ανανεώνει όλε τι τρίχε των μαλλιών. Νομίζω μέσα σε κάποια χρόνια ε, βγάζει καινούριε τρίχε σε όλα σου τα μαλλιά. Οπότε, άμα είσαι γυναίκα που έχει τα μαλλιά σου μακριά. Δεν έχουν όλε οι γυναίκε τα μαλλιά του μακριά. Όσε τα έχουν, ξέρω εγώ, μακριά δεν τα έχουν κοντά. Θα φανούν οι τρίχε, θα πέσουν. Άκου. Απαγορεύεται να μαδά. Άστα. για το ότι μαδάω στο σπίτι του, ότι τα κάνω όλα λάθος στο σπίτι του και του το καταστρέφω. Πω, Πο! Τα σπίτια είναι για να τα ζούμε. Όχι να φοβόμαστε να κάνουμε οτιδήποτε στο σπίτι, μη μας πει ο κομπλεξικός ότι του καταστρέφουμε το σπίτι του. Τον τελευταίο χρόνο μένουμε στο σπίτι του, ενώ πριν στο δικό μου που νίκαιζα εγώ. Μάλιστα. Στο δικό σου δεν είχε θέμα. Στο δικό του. Εμένα μου είχε τύχει κρυφονάρκι, ώσπου να έχει στο δικό μου το σπίτι θέμα. Στο δικό μου μέσα και στο δικό μου αυτοκίνητο μέσα. Το δικό μου. Λέει ότι κάνω πάντα ζημιέ. Ότι δεν προσέχω τα λεφτά που έχει ρίξει στο σπίτι. Με επικρίνει για αγορέ. Ενώ αυτό αγοράζει πανάκριβα ρούχα και εξεσουάρ Σε επικρίνει για αγορέ εργάζομαι και δεν εξαρτώμαι οικονομικά από αυτόν. Αν και πολλές φορές με βομβαρδίζει με δώρα, τα οποία δεν ζητάω εγώ και νιώθω υποχρέωση όταν τα κάνει. Βεβαίω, τα κάνει για να νιώθεις υποχρέωση, δεν τα κάνει επειδή σε αγαπάει. Αν σε αγαπούσε και αν μπορούσε να αγαπήσει αυτό το ανθρωπάριο, δεν θα σου έκανε παρατήρηση. Του νοιάζει τι κάνεις τα δικά σου τα λεφτά. Τι θυμήθηκα τώρα, δεν θα το πω. <laughs> Θυμάμαι ιστορίε από τη δική μου τη ζωή. Υπήρξε αφορμή χωρισμού για μένα και το πρόσεξε το αυτοκίνητο σου, θα το χαλάσει το αυτοκίνητό μου. Που οδηγούσα εγώ, που το αγόρασα εγώ, που εγώ το χαλάω, εγώ το καίω, εγώ το πετάω, εγώ το ξαναγοράζω. Δικό μου αυτοκίνητο, όχι δικό του. Και υπήρξε αφορμή χωρισμού και το γιατί πήγε και αγόρασε αυτά που αγόρασε. Και μιλάμε για ότι αυτά που είχα αγοράσει για μένα την κακομήρα ήταν μια φάση που είχε αλλάξει η σωμαντική μου διάπλαση. Είχα χάσει κάποια κιλά μετά τι γέννε. Αυτά που είχα αγοράσει για μένα ήταν πολύ πιο φτηνά από εκεί να παγόραζα για αυτόν. Και μου έκανε θέμα τι είχα κάνει με τα δικά μου τα λεφτά. Εκεί ναι. Λοιπόν. Είναι αυτή η ιστορία που έλεγα σε μια φίλη. Θα <laughs> σου αυτό. Είχα μια φίλη. Την οποία την γνώρισα όταν γέννησα τον Λάζαρο. Ήμουν 22 χρόνια και αυτή ήταν 36. Και αυτή είχε κάνει το πρώτο τη παιδί και τη γνώρισα λίγε μέρε πρωτού γεννήσει μέσω του συζύγου τη. Και αρχίσαμε και κάναμε παρέα, παρόλο που είχαμε 14 χρόνια διαφορά, 14 χρόνια μεγαλύτερη από Οπότε σε κάποια φάση η κοπέλα αυτή έχει έτσι μια ιστορία πολύ συγκλονιστική και πολύ διδακτική ιστορία της ζωής της. Ας κάνω μια παρένθεση να την πω. Ήταν μια κοπέλα η οποία ήταν σε ένα γάμο εξαιρετικά κακοποιητικό με ένα μεγαλομανίνα άρκισο. 15 χρόνια παντρεμένη, τον είχε γνωρίσει την πρώτη μέρα που πήγε να σπουδάσει και είχαν κάνει 12 εξωσωματικέ μέσα στο γάμο και δεν μπορούσε να μείνει έγκυο. Και μάλιστα τότε πήγαιναν και στο Λονδίνο να κάνουν τι εξωσωματικέ και αυτό την κατηγορούσε για στήρα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Τέλο πάντων, μετά που την απάντησε επανειλημμένο. Πήρε τη δύναμη και τον χώρισε. Και τη έλεγαν όλοι τότε που θα βρει άντρα τώρα, στα 33, πόσο ήταν όταν χώρισε. Μιλάμε τώρα για εποχέ δεκαετίε του 90. Ε? Στα 33 που χώρισε και ποιο θα σε παίρνει και, που, και παιδιά δεν μπορεί να κάνει κλπ. Τελικά ε, γνώρισε το δεύτερο τη άνδρα, ο οποίο είχε την εξή ιστορία. Αυτό είχε παντρευτεί μια αντίπεισα, η οποία δεν έκανε μαζί του παιδί, αλλά έκανε με τον κουμπάρο. Καταλαβαίνετε. Και όταν γνωρίστηκαν, είπε, του είπε η κοπέλα, ξέρεις εγώ δεν μπορώ να κάνω παιδιά, γιατί με τον πρώην άνδρα μου είμαστε μαζί τόσο καιρό, κάναμε 12, 12 δεν μπορώ να κάνω παιδιά. Αυτός όμως επειδή ήταν και αυτός, έτσι όπως το καταλαβαίνω σήμερα, ένας συνεξαρτόμενος, έναν αναρρώσει, τη είπε εγώ θέλω άνθρωπο να έχω δίπλα μου και δεν με νοιάζει αν κάνει παιδιά. <laughs> Προφανώς είχε στο μυαλό του, σου λέει μπάς και κάνει παιδί με τον κουμπάρο και αυτή πάλι. Πλάκα κάνω. Τέλο πάντων, μην σα τα πολυλογώ. Από την πρώτη φορά που κοιμήθηκα μαζί, από την πρώτη βράδυ που κοιμήθηκα μαζί, έμεινε έγκυο. Λοιπόν, σε κάποια φάση. Α, που πέφτουν και τα σκουλαρίγκια Σε κάποια φάση η κοπέλα αυτή είχε νομίζω τότε δύο παιδιά και είχα και εγώ τα παιδιά μου και εγώ ήμουν φρεσκοχωρισμένη. Μου λέει μια μέρα έλα στο σπίτι μου, πάω στο σπίτι και αρχίζει και μου κατηγορεί άντρα τη κάτι βλακίε. Κάτι. Κάτι, κάτι ενώ ε, είχε ρε παιδί μου ανησυχίες για κάτι το οποίο δεν ήταν, ήταν υπερβολικό να ανησυχήσει. Και τη λέω: Ακόμα σου πω, αγάπη μου, εγώ για κάτι τέτοια του χωρίζω. Μη με ρωτάσανε. <laughs> <laughs> Και από τότε δεν μου το ξανακατηγόρησε. Άλλοι <laughs> λοιπόν τώρα σα λέω: Γιατί το θυμίζει, Εγώ έχω τύχει αυτά να χωρίζω που σχέση. Τη το είπα για πλάκα φυσικά. Εντάξει, ήταν, ε, Ανησυχούσε γιατί αυτό είχε πάει ένα ταξίδι και εγώ τη είπα τι έγινε. Δηλαδή Δεν σε παίρνει, δεν απαντάει το τηλέφωνο και θα έχει σταματήσει στην άκρη του δρόμου και θα έχει αποκοιμηθεί. Και όντω αυτό είχε συμβεί. Ήταν ένα πολύ σκληρά εργαζόμενο άνθρωπο, ο οποίο έκανε ένα πολύ μακρινό ταξίδι. Και στην επιστροφή, αφού το έλεγε, το θυμόμουν που το έλεγε όταν τρώγαμε και πίναμε μαζί, ότι εγώ άμα νιστάξω, σταματάω και κοιμάμαι. Και μετά συνεχίζω την οδήγηση για να μην κινδυνεύσω. Γιατί λέω: Μάνα, με αυτό θα στην άκρη του τρόμου και θα κοιμάται. Τον ήξερα χρόνια τον άνδρα. Στον άνδρα, τον ήξερα πριν την γνωρίσω αυτή. Ήμασταν οικογενειακοί φίλοι. Τέλο πάντων, όπω και να έχει. Τη λέω: εμέ, Μην μου ξέρει, εμένα, μου λε τέτοια. Λέω, γιατί εγώ σε τέτοιε περιπτώσει του χωρίζω. Οπότε δεν μου το ξαναπεί τίποτα. Λοιπόν, πάμε πίσω σε αυτόν τον. Έχει ψάξει το κινητό μου. Έχει ψάξει το κινητό σου. Έχει ψάξει το κινητό σου. Είχε ανοιχτεί την κάμερα στο σπίτι και με παρακολουθούσε τι ώρα επέστρεφα. Με κατηγόρησε ότι είχα κόμμενο επειδή γύρισα αργά στο σπίτι, γεγονό που το είχε δει στην κάμερα. Α, καλά, σε παρακολουθεί από την κάμερα. Ελεγκτικότητα στο φουλάρο στην ελεγκτικότητα. Βάζει το χέρι του στη τσάντα μου, ψάχνει γενικώ τα πράγματά μου, γεγονό που δεν μου αρέσει. Βάζει το χέρι του στη τσάντα σου. Με κοιτάς πως σε κοιτώ. Θέλει να ελέγχει τι αγοράζω και το τι κάνω μέσα στη μέρα. Στήλτον! 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 Προβληματικός! Στήλτον! Είχε βάλει εν γνώση μου tracker στο αμάξι μου που μόνο αυτός μπορούσε να παρακολουθεί μέσω της συσκευής του και εγώ δυστυχώς δεν είχα φέρει κάποια αντίσταση. Διόξτο! <ΣΛΟ> σου βάλε κοριό να παρακολουθεί το αμάξι σου που πάει. Και εσύ το δέχτηκε. Μα για να φτάσουμε στο σημείο να σου πει θα σου βάλω κοριό για να σε παρακολουθώ και εσύ να το δεχτεί σημαίνει ότι είσαι γκράντε είναι εξαρτώμενοι. Γκράντε όμω, ε. Γκράντε. Γκράντε. Από τη στιγμή που άλλο σου λέει να σου βάλει tracker στο αμάξι, το tracker από ό,τι αντιλαμβάνομαι είναι κάτι σαν κοριό, κάτι σαν GPS, για να σε παρακολουθήσει, σημαίνει ότι σου λέει στα ίσια ότι δεν σε εμπιστεύεται, σε θεωρεί αυτό που σου είπε στην αρχή ότι είσαι μπίπ, και γι' αυτό στο βάζει. Τον κοριό εννοώ, στο αμάξι. Κάτι άλλο δεν τη βάζει όμω, θα δει την πορεία. Μετά από ένα μεγάλο καυγά το έβγαλε. Σκεφτείτε ότι ένιωθα τύψει αφού το έβγαλε από το αμάξι. Γκράντε, συνεξαρτώμενοι, γκράντε. Είσαι και εσύ textbook case συνεξαρτώμενη και αυτό textbook case κρυφωνάρκη σου. Μάτα. Παλιοχαρακτήρα και ελεγκτικού. Φο... Σκεφτείτε ότι ένιωθα τύψη αφού το, το έβγαλε από τα μάξι. Είμαι φοβερά ενοχική. Πάλι και αυτό είναι στοιχείο συνεξάρτηση. Είναι πολύ οξύθιμος, και ο θυμός του πυρο, πυροδοτείται ακόμα και από πολύ απλά πράγματα. Για παράδειγμα, δεν κόβεται σωστά το χαρτί της κουζίνας. Αρχίζει το βρύσιμο και τις Χριστοπαναγίες, υψώνει τον τόνο της φωνής του, κοπανάει το χέρι του σε τραπέζια... Και μια φορά στο σπίτι που νίκιαζα, εγώ νευρίασε με μια ντουλάπα που ήθελε να φτιάξει και πέταξε το σφυρί στον τοίχο και στο πλακάκι αποκολλήθηκε κομμάτι από τον τοίχο και έκανε χτύπημα στο πλακάκι. Μάλιστα, αυτό σε κρίξει, οργή, σπάει τείχου και πλακάκια και ρίχνει το σφυρί στο πλακάκι. Αλλά εσύ του χαλά το σπίτι γιατί μαδά. Του παραλογισμού το ανάγνωσμα. Είχε πει κάποια πράγματα που παραπέμπουν σε μισογενισμό. Τι λες, Αγάπη μου, τον πιπ που σου είπε για τα Ισόρχουα είναι ξεκάθαρο μισογενισμό. Δεν παραπέμπει σε μισογενισμό. Να δούμε τι είχε πει που παραπέμπει σε μισογενισμό. Για παράδειγμα, οι άντρε τα κάνουν όλα καλύτερα από τι γυναίκε. Εμένα, ένα τέτοιο αυτό που είχε θέμα με το δικό μου το αμάξι μου είχε πει. <laughs> το ανδρικό σώμα είναι πολύ πιο ωραίο από το γυναικείο. επειδή έβλεπε ότι εγώ ήμουν πάρα πολύ άνετη μέσα στο πετσί μου και ήμουνα μια χαρά με τα κιλά μου και δεν είχα θέμα, σου λέει τι να τη πω τώρα αυτή να την κάνω να νιώσει μειονεκτικά. Θα τη πω ότι το ανδρικό σώμα είναι πιο ωραίο από το γυναικείο. Και μετά τον, τον, έστειλα να πάει, του λέω ρε, μήπω είσαι και γκέι. Και μου λέει γιατί να είμαι γκέι. Ε, του λέω άμα μου λε ότι το ανδρικό σώμα είναι πιο ωραίο από το γυναικείο. Όχι, εκεί έγινε. Σκέφτο. Αλλά το θυμάμαι αυτό μια μέρα έτσι πηγαίναμε περπάτημα και μου λέει. Μετά που μου είχε πει για μια. Σα έχω πει ξανά για αυτήν την προβληματικότητα τη ιστορία. Μετά που μου είχε πει όταν είχε δει μια κοπέλα πολύ πιο παχουλή από μένα, πω πω τι ωραία που είναι έτσι παχουλή και δυστυχώ εσύ είσαι μεγάλη και δεν μπορεί να παχύνει και θα έχει θέμα με την υγεία σου διαφορετικά, θα είσαι πιο ωραία. Να νιώσουμε ονεκτικά που δεν είμαι τα παχιά. Μετά μου είπε και αυτό το θεϊκό, ότι το ανδρικό σώμα είναι πιο ωραίο <laughs> <laughs> <χει> <χει> γυναικείο. Ναι, μου λέει, το ανδρικό σώμα έχει πιο ωραία δομή από τη γυναικεία. Καλά του λέω, οκ. Okay. Θέλω Τέλο πάντων. Αλλά είμαστε ηλίθιες, παλαβέ, συνεξαρτώμενε στο φούλ. Ακούμε τέτοιε μαλακίε και δεν του στέλνουμε να πάνε στο καλό. Δεν σηκωνόμαστε να φύγουμε. Καθόμαστε εκεί πέρα και προσπαθούμε να διατηρήσουμε τη σχεσάρα. Μην πα και χάσουμε τη σχεσάρα. Μην και τη χάσουμε. Με προσβάλλει με το γάντι και όχι μόνο, για το φαγητό. Α, ναι, αυτό με το φαγητό και εμένα αυτός εκείνος, και εμένα εκείνος ο συγκεκριμένος κρυφονάρκης ως περιοπής με είχε κάνει να πιστεύω ότι δεν ξέρω να μαγειρεύω. Εγώ μαγειρεύω από 10 χρονών. Μου στερεί επαφέ, σεξουαλικέ αγκαλιέ και φιλιά. Αυτά, ναι, αυτά είναι τεράστιο σήμα κατά τεθέν ενό σου. Να σου στερεί αγκαλιέ, σεξ και φιλιά. Νιώθω λε και με έχει σαν και όχι σαν ίση με αυτόν για να ικανοποιήσει τα κοινωνικά και πατριαρχικά πρότυπα. Αυτό που νιώθεις, άκουσέ το. Νομίζω ότι γίνομαι και εγώ τοξική, διότι για να κάνω πράγματα που θέλω, για παράδειγμα να πάω κάποιο ταξίδι, του λέω ψέματα γι' αυτό. Δεν θέλει να κάνουμε τίποτα μαζί, ούτε εξόδους, ούτε ταξίδια. Μια από τι ελάχιστε φορέ που βγήκαμε μαζί για φαγητό, με την κρίνια του με έκανε να μετανιώσω την ώρα και τη στιγμή που πρότεινα να φάμε έξω με την κρίνια του. Το έχει γράψει με την κρίνια του δύο φορέ. Άρα γκρίνιαζε πάρα πολύ. Φοβάμαι τον ίδιο και τι εκρήξει του, αλλά και τι αντιδράσει του. Φύγε! Όταν φοβάσαι τον ίδιο και τι εκρήξει του, αλλά και τι αντιδράσει του, φύγε. Φύγε. Θεωρώ ότι είναι και επικριτικό. Είναι και χειριστικό και επικριτικό. Είναι είπε, προστατευτικός και φροντιστικό, γεγονό που σε αυτόν γενικά μου προκαλεί πολλέ φορέ δυσφορία. Εγώ θα έλεγα ότι δεν είναι προστατευτικός και φροντιστικό, είναι ελεγκτικό. Σε ελέγχει. Θέλει να ελέγχει ακόμη και τι τρώ και τι πίνει. Λέει το τραγούδι, αλλού τρώ, αλλού πίνει, αλλού πα και το δίνει. Αυτό λέει, τι τρώ και τι πίνει, και εδώ να το δίνει. Πιστεύω ότι είμαι άνθρωπο που δεν μπορεί να πει εύκολα όχι. Δεν ξέρω τι είναι αυτό που με κρατάει πίσω, αλλά πλέον δεν νιώθω καλά. Αγάπη μου, το γεγονό ότι δεν νιώθει καλά πρέπει να σε ξυπνήσει, πρέπει να σε σοκάρει, πρέπει να σε συγκλονίσει, να κάθεσαι να ακού μέρα νύχτα τα βίντεο για τη συνεξάρτηση, τα βίντεο για τον αρκισμό, να μπει στη συμμετοχή και να ακούσει το βιβλίο τη Νι Λέιβερη, αφού είναι υπέροχο, εγώ γιατί δεν είμαι ευτυχισμένο που το διαβάζουμε και το σχολιάζουμε. Να ακούσει το βιβλίο τη Δόκτωρο Ράμανι για τον αρκισμό, ξέρει ποιο είμαι εγώ, επίση το διαβάζουμε και το σχολιάζουμε. Να μπουστάρει καλά-καλά τον εαυτό σου και να το στείλει να φύγει, να πάει. Ουστ, ουστ, ουστ. Πραγματικά ουστ. Ζητάω συγγνώμη για το μακροσκελέ κείμενο και που σα φόρτωσα με όλε τι λεπτομέρειε. Αν θέλετε, εννοείται. Μπορείτε να το συμπεριλάβετε σε κάποιο βίντεο, μήπω και βοηθηθεί κάποια, κάποια, κάποιο. Συγγνώμη και πάλι και σα ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, λοιπόν. Άκουγα χθε το βράδυ ένα επεισόδιο από το podcast τη Dr. Ramani, το οποίο έχει τίτλο Navigating Narcissism, στο οποίο είχε καλεσμένη. Μία α, ψυχολόγο, την Δόκτωρα Φρουιτ, γράφεται F-R-E-Y-D, η οποία έχει γράψει ένα βιβλίο, το οποίο είναι έτσι πολύ γνωστό βιβλίο και το έχω σημειώσει για να το πάρω να το διαβάσω το βιβλίο. Πού το έχω, πού το έχω, πού το έχω. Α, εδώ στις σημειώσεις μου το έχω. Είναι ένα βιβλίο το οποίο μιλάει για την προδοσία... Και το ότι αναπτύσσουμε κάποιους μηχανισμούς άμυνας που μας κάνουν να είμαστε τυφλοί στην προδοσία. Είναι η Jennifer Freud, το οποίο του βιβλίο της έχει τίτλο «Blind to Betrayal, Why We Fool Ourselves». «We Aren't Being Fooled». Είναι, ε, ε, μιλάει για αυτή τη συνθήκη στην οποία είμαστε μέσα σε μία σχέση, μιλάει για όλων των ειδών της σχέσης, μιλάει και για σχέσεις γονιών και παιδιών και κακοποιητικό γονιών και θυματοποιημένων παιδιών που λέει ότι σαν ένας μηχανισμός άμυνας για να μπορέσει να επιβιώσει ο άνθρωπος επειδή πιστεύει ότι τη χρειάζεται τη σχέση και για να μπορέσει να είναι εντάξει μέσα στη σχέση είναι να τυφλώνεται στην προδοσία ο άνθρωπος αυτός φιλενάδα σε προδίδει καθημερινά και συνεχώς με μικρά μικρά και μεγάλα πράγματα. Σε προδίδει. Προδοσία λέει είναι ένας άνθρωπος ο οποίος σου λέει ότι είμαι εδώ για σένα, είμαι ο σύντροφός σου, στην ουσία να μην σε προστατεύει και στην περίπτωση αυτή από τον ίδιο του τον κακοποιητικό εαυτό. Είναι πολύ επικίνδυνο αυτό το στυλ των αρκησιστών, η κρυφονάρκηση, η ευάλωτοι την γιατί δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι κυκλοφορούν και λένε: Εγώ είμαι και κανεί άλλο και είμαι πολύ ωραίο και είμαι πολύ σπουδαίο και είμαι πολύ μοιραίο. Όχι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να κλαίγονται κιόλα, μπορεί να παραπονιούνται ότι είναι αδικημένοι από τη ζωή, ότι δεν είναι τόσο διάσημοι όσο του άξιζε, ότι δεν έχουν τόσα χρήματα όσο του άξιζε. Δεν ξέρω εγώ τι άλλο και οι οποίοι κακοποιούν του άλλου διαμέσου τη ελεγκτικότητα, τη επικριτικότητα και του να τους βάζουν συνεχώς να αμφιβάλλουν για τον εαυτό τους. Δηλαδή αυτό που κάνουν αυτοί οι κρυφοναρκησιστές ή ευάλωτοι ναρκησιστές είναι να σου μεταφέρουν την κόλαση που έχουν μέσα τους. Όλο το μίσος που έχουν για τον εαυτό τους να σου το μεταφέρουν για να μισήσεις εσύ τον εαυτό σου, να το προβάλλουν επάνω σου. Και είναι πολύ επικίνδυνοι γιατί δεν έχουν τα ε, συνηθισμένα χαρακτηριστικά του ναρκισιστή δεν είναι εγωιτευτικοί δεν θα κάνουν ένα τρελό love bombing σου φαίνονται άνθρωποι τη διπλανή πόρτα. Και λε, α, και αυτό ένα πονεμένο όπω και εμένα, ένα κανονικό άνθρωπο. Τι σου προσφέρουν όμω, το οποίο είναι τεράστια παγίδα. Θέλω να συγκατοικήσω. Θέλω να ζήσω μαζί σου. Θέλω να σε παντρευτώ. Θέλω να ζήσουμε μαζί. Έχουν αυτή την τεράστια προθυμία να αποκτήσουν μια living wife, μια γυναίκα που να ζει μαζί του. Ή έναν άνδρα που να ζει μαζί τους το έχουν μεγάλη ανάγκη αυτό και επειδή ζούμε σε μια εποχή που οι άνθρωποι πολύ συχνά λένε δεν θέλω να, να μπούμε σε σχέση, δεν θέλω αυτό να το ονομάσω σχέση και έχω μια αποφευκτικότητα ως προς τη δημιουργία σχέσεως Θεωρούμε ότι αν κάποιο έρθει και μα πει σε θέλω και θέλω να είμαστε μαζί και να πάμε στο επόμενο βήμα και να συγκατοικήσουμε και να παντρευτούμε και να ξέρω εγώ τι άλλο, να θεωρούμε ότι έχει ασφαλέ δεσμού, ότι είναι μια καλή περίπτωση ένα άνθρωπο που όντω θέλει να φτιάξει μια ουσιαστική σχέση μαζί μα, ενώ στην πραγματικότητα να είναι ένα πολύ πιο επικίνδυνο μαλάκα, που αυτή τη σοβαρή σχέση που θέλει να κάνει μαζί μα είναι σχέση που βλάπτει και απειλεί σοβαρά την υγεία μα. Όλα τα περιστατικά που έχω διαβάσει εδώ πέρα, όλα τα χαρακτηριστικά είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Προτού κλείσω αυτό το βίντεο, θα, δια, θα τα ξαναδιαβάσω μερικά έτσι για να τα επενθυμίσω. Είναι ελεγκτικό ξεσπάσματα οργής, τσιγκούνης, αποστερεί το σεξ, επικρίνει τη σύντροφο, κάνει παρατηρήσεις για τα ρούχα της, για το που πάει, για το που έρχεται, για το τρόπο με τον οποίο μαγειρεύει, θεωρεί ότι του χαλάει το σπίτι ή ότι μαδάει στο σπίτι, Ψάχνει το κινητό της, παρακολουθεί το κινητό της, βάζει τα χέρια του στη τσάντα της, του, της βάζει τράκερ στο αυτοκίνητο, παρακολουθεί από τις κάμερες που πάει και τι έρχεται και ποια ώρα ήρθε και ποια ώρα είχε πάει. Ξεσπάσματα οργής, βρισχές, αποστέρηση του σεξ κλπ. Αυτά μακριά. Και προσοχή, μακριά και καμία σχέση. Όχι μακριά και αγαπημένη, μακριά και καμία σχέση. Μα -α. Πρόσεξε, α, μακριά. Πρόσεξε, μακριά.